Λοιπόν, γεια σας. Για ένα βιντεάκι τώρα να δει το ολόκληρό του. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε follow back το TikTok Γιαννάκο Πανταζής. Γιαννάκο.Πανταζής. Το YouTube Γιάννος Πανγιάννη Πανταζή. Γιάννο Παν, σας καίγε βρει. Άντε την κολόμα μη τι κάνει, είναι τρελή αυτή. Πάμε. Άντε μα μη είναι πουτάνα παιδί. Ένα μότο τα μάτα που κάνω το βίντεο. Δυνόμη γιατί είναι και είναι τρελή. Τα τιμά μη. Εδώ παιδιά κάνω τα καλύτερα βίντεο. Εγώ. Κάνω τα καλύτερα βίντεο τη Ακιμούρα, Ακιμουμούρα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής τους, ήδη πεθαμένα. Όπως λένε στον ΑΛΦΑ οι εθελοντές, έχουν γνωστοποιήσει τις καταγγελίες τους. Ακιμαμούρα είναι. Όλοι μαζί προσπαθούν να σταματήσουν το κακό. Από το σπίτι μου, εγώ βγήκα κάτι να πάρω το μάτι. Βλέπω τον Τζίμι εκεί πέρα που νιώταν, το φτιάνανε, τον βοηθούσαν. Έκανε ένα μετό. Παιδιά, νομίζω, είναι μια πουτάνε. Είναι YouTuber. Δεν είμαι YouTuber. Ηλικιωμένος βρέθηκε να οδηγεί ανάποδα στην Αττική Οδό. Και εδώ είναι από τις φωτογραφίες που θα δούμε, θα μπορέσουμε και εμείς να καταλάβουμε πόσο σφοδρό ήταν το συγκεκριμένο χτύπημα. Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το όχημα κόπηκε στη μέση που οδηγούσε ο 89χρονος. Όλα συνέβησαν λίγο. Τα μπα! Τι κόπιανε το λογαριασμό, τι με αμή. Και το κόπιο το TikTok. Συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο όχημα. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον 89χρονο, όπου τελικά μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ και σύγχρονη πληροφορία στην αστυνομία σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. 2 χιλιόμετρα ανάποδα στην Αττική Οδό. Απίστευτο και όμως συνέβη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και να πάμε σε μια θλιβερή ιστορία τώρα που αποκαλύφθηκε στη Γαλλία. Ένα 9χρονο αγοράκι ζούσε μόνο του για 2 χρόνια μέσα σε ένα διαμέρισμα, καθώς η μητέρα του το είχε εγκαταλείψει. Πώς είναι δυνατόν ένα 9χρονο αγόρι να μένει ολομόναχο επί 2 χρόνια σε αυτό το διαμέρισμα εργατικής πολιτικής στην πόλη Νερσά της νοτιοδυτικής Γαλλίας? Και να επιβάλλουν μόνο 18 μήνες φυλάκιση στη μητέρα του που το εγκατέλειψε. Το αγόρι για να επιβιώσει τρώει μπισκότα, φαγητό από κονσέρβες και ντομάτες που κλέβει από τη γειτόνισσα. Παιδιά, γιατί έγινε με τον Μπάμπη? Γιατί έγινε? Το κοτόταν για να πάει να χέτη. Το κοτόταν, γιατί έγινε? Με τον Μπάμπη. Έπαγε φέρα. Από το 2020 από καραμπίνα. Δεν ξέρω τι είναι καλά. Οι αρχές αναλαμβάνουν δράση μετά από ανώνυμες καταγγελίες. Η μητέρα χάνει την επιμέλεια και το παιδί 13 ετών σήμερα ζει σε ανάδοχη οικογένεια. Μητέρα και γιος δεν έχουν πια καμία επαφή μετά από επιθυμία του παιδιού. Θα κλείσουμε με την τελευταία στιγμή. Το από μια μεγάλη φωτιά πετροδάκια στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Τεκεράνης. Μεγαλύτερο νοσοκομείο της Τεκεράνης, στο νοσοκομείο Γκάντι. Βασίλη, πείτε μου. Είναι ο καλύτερο φίλο. Ο καλύτερο φίλο. Ευχαριστώ για την κοκκόλα. Λόρο. Ευχαριστώ. Αντέχει πάντα καλά ο Θεός. Ευχαριστήσω που κυριάζουμε τώρα στην αποκάλυψη της μεγαλύτερης διαρροής δεδομένων που έχει γίνει ποτέ. Hackers λοιπόν έκλεψαν 26 δισεκατομμύρια αρχεία. Κοίτα τη φίλη μου. Τσουνάμι ηλεκτρονικών εγκλημάτων προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες αρχές για την κυβερνοασφάλεια μετά την αποκάλυψη της μεγαλύτερης δεδομένων που έγινε ποτέ. Hacker έκλεψαν 26 δισεκατομμύρια αρχεία πολιτών και κρατικών οργανισμών μεγέθους 12 τεραμπάιτ. Το Forbes και το Forbes έκαναν τη
την αποκάλυψη με έναν εικονικό παρουσιαστή, αποκαλώντας την διαρροή μητέρα όλων των παραβιάσεων. It varies from names and contact information to passwords and various identity numbers. Customer data from Weibo, MySpace, Twitter, Deezer, Adobe, LinkedIn, Dropbox, Telegram, and many other places there. The largest part, nearly 1.5 billion of records, comes from Tencent QQ, a Chinese messaging app. Σύμβουλοι κυβερνοασφάλειας εκφράζουν φόβο για ένα ευρύ φάσμα επιθέσεων όπως κλοπές ταυτότητας και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικούς και ευαίσθητους λογαριασμούς και εξελιγμένες απάτες phishing, στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις. Το πρώτο και βασικό πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να έχει άλλο κωδικό πρόσβαση για την τράπεζα, άλλο κωδικό πρόσβαση για το Facebook, άλλο για το Instagram, άλλο για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Αυτό που πρέπει κανείς να έχει υπόψη για τους κωδικούς πρόσβασης είναι ότι είναι σαν τις οδοντόμησες. Δεν τους μοιραζόμαστε με άλλους, τους αλλάζουμε συχνά. Στη Eurobank στεκόμαστε δίπλα στους νέους και τους προετοιμάζουμε για την αγορά εργασίας. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Μία με 4 Φεβρουαρίου, η 30η Επενδυακή Αντρώτικα. Γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμοί, λιβάσματα, εφόδια, νέες τεχνολογίες και digital εφαρμογές. Καινοτομία και σύγχρονη αγροτική τεχνολογία συναντώνται στην Αντρώτικα, το σημείο αναφοράς για τον αγροτικό κλάδο στα Βαλκάνια και την Οτιοδομία. Και τι γίνεται η κοκολά. Το πολυβραβευμένο musical του Broadway στο θέατρο Παλάς. Καταμείς το κακό πολύ, εγώ θα σου πω και τον άλλο. Ρε φίλε μου, είπα κάτι, κοιτάτε. Ο Βασίλη είναι ο καλύτερο, ο Βασίλη. Είναι κυρίο παιδιά. Αυτό το τελευταία που είτε, και δεν λέει 20 λεπτά ακόμα. Ούτε λιβερά. Δεν είμαστε κατάλληλοι για να τα βάλει την τσέπη του. Και νοιαζόμαστε περισσότερο από όλους τους άλλους, είπε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και έδωσε τις δικές του απαντήσεις για το θέμα. Είναι διότι μέσα στην εκκλησία είχε παραμυθεί η αίσθηση ότι το παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον χριστιανικών αρχών. Επομένως, δεν χρειάζεται αυτό που θα λέγαμε καθήκηση. Η Εκκλησία θα περιμένει αυτά τα παιδιά να μεγαλώσουν. Έτσι, μπαμπό. Θα καλάβουν λίγο τη ζωή και όταν θέλουν να βαθιστούν, θα βαθιστούν. Ο Κατελάκη μου να τα ακολουθεί. Το Γιώργο Μητσοτάκη είναι τρελόπολο. Δεν μας ακολουθεί. Εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Μετά τον μακαριόν αυτό δεν χρειάζεται. Συμφωνώ. Ναι, τέλεια. Ώστε τα παιδιά να έχουν μια μπράβο. Ιδέα. Βασίλη. Είναι το καλύτερο. Μπράβο. Θα πρέπει να μείνουν και η κοκόλα του, διότι για επιμίζω. Να πάτε παιδιά όλοι το ακάδι. Να πάτε. Να φάτε τουλάκι. Έχει κοτομπέικον. Τουλάκι, κοτόπουλο κοινό και κεμπάβ και πασέτα και μερίδε, να πάτε να φάτε, είναι καλός. Όλοι παιδιά το Αρκάδι, όλοι. Άντε να βράμ το, πήγαινε όλοι το να βράμ, πήγαινε όλοι. Αβράμ φύγετε, να πάτε το Αρκάδι όλοι, το φίλο μου. Να πάτε να γεμίζει ο τόπο την ουρά. Πώς θα πάτε να το βαφτίσεις το παιδί? Ή όταν κάνω γεφή με την κυρία, μετά είδετε. Φάσκουμε και διφάσκουμε. Γιατί, Βασίλη, τι κάνουμε γεφή με την. Τότε πρέπει να φύγουν όλοι από το πίτα πάκια τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ που λέει χαλαρημένα πράγματα. Χαλαρημένα, δηλαδή για μένα. Εμένα πούμε με πόνα η κοιλιά. Όλοι το Ακάδι, την τονιτείτε για το Ακάδι. Δηλαδή, μέσα πάνω από 500 σχολεία έγιναν στις πρώτες 20 ώρες της. Ο Ακάλι τα ματώτη έχει δυο παιδιά μικρά. Ο Πάνι είναι υπηαγωγείο. Τα είδα εδώ. Είδα τη μάνα του που ήταν πέντε τον υπηαγωγείο.
το δημοτικό είπαν τώρα, δύο παιδιά μικρά. Είναι δικά του. Δηλαδή, για πολλά.